Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το γήπεδο του Τυμπακίου. Εδώ, με τα γκολ των Σένκα, Βακράκου και Αριστινίδη. Δεν τα κατάφερε την πρώτη αγωνιστική στον Ταύρο. Έτοιμος για να εκτελέσει ο Σένκα, σφύριξε ο διαιτητής. Η μπάλα καλοκτυπημένο ήταν, δεν πέρασε. Θα έρθει από πολύ μακριά στον Κουρουτιανάκη, ο οποίος δοκίμασε ένα αριστερό σουτ. Διατήρησε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου ο Δωματάς, ο οποίος προσπαθεί να δούμε απελευθερώνει. Θα κάνει και κάποιο σουτ. Θα κάνει ένα σουτ με το δεξί. Πέφτει στην δεξιά του γωνία και μπλοκάρει χωρίς πρόβλημα ο Δημαράκης η φάση αυτή στο 27. Ο Κελαδάρης, η μπάλα θα φτάσει να δούμε στον Αζίζη. Δωματάς με τη μία μονοκόμμα το αριστερό. Η μπάλα θα φτάσει στον Λούς και θα καταλήξει κόρνερ στο 34. Καταφυλίδης, να δούμε αυτή την προσπάθεια. Τελικά πάνω στην γραμμή με πολύ ωραίο τρόπο. Τελείο για Λούσης. Μπάλα δεν πέρασε. Φτάνει στον Τουγλή. Ταυτόχρονα έχουμε το σφύριγμα της λήξης του πρώτου 45 λεπτού εδώ στο Τυμπάκι στην αναμέτρηση του out με τον Γιούχτα χωρίς τέρματα. Θυμίζουμε το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει σκορ στο 0-0. Του Σανιωτάκη που σφυρίζει τώρα με το δεξί. Δεν ήταν καλοκτυπημένο. Η μπάλα όμως έφτασε στον Κοντογιάννη, ο οποίος δοκίμασε ένα σούτ. Η μπάλα κατέληξε out. Η φάση αυτή στο 48. Ίσως ο οποίος τώρα προσπαθεί με τον Ροδίχνε στην περιοχή. Έχουμε πέναλτι. Πέναλτι για την ομάδα του Γιούχτα στο 56ο λεπτό και μεγάλη ευκαιρία βέβαια για να προηγηθεί, για να πάρει προβάδισμα και να ανοίξει το σκόρ η ομάδα των Αρχανών. Αναλόγησε πριν λίγο ο κύριος Σαμιωτάκης σε αυτή την ξαφνική αντεπίθεση. Μεγάλη ευκαιρία για τον Γιούχτα για να πάρει προβάδισμα, για να μπει μπροστά στο σκόρ. Εκομένει την ανάσα βεβαίως. Τώρα σφύριξε ο Σαμιωτάκης, ο Γιαλούς, ο οποίος παίρνει φόρα και κάνει το 1-0, ανοίγει το σκορ για την ομάδα του Γιούχτα στο 59. Με αυτή την ψύχρεμη εκτέλεση βλέπετε πόσο έντονα πανηγυρίζουν οι φιλοξενούμενοι την επιτυχία αυτού του τέρματος που τους φέρνει μπροστά στο σκορ. Έχει αναστατώσει εκεί την άμυνα των γηπεδούχων που προσπαθούν να αναπτυχθούν τώρα με τον Κουρουθιανάκη από την αριστερή πλευρά. Μια σέντρα σούτ, out. Ευνοείται ο Κοντογιάννης, Αργκιλέση από την αριστερή πλευρά. Τώρα η μπάλα θα περάσει, να δούμε αυτή την προσπάθεια. Ένα σούτ που έγινε τελικά εκεί από τον Αζίζη. Γελαδάρης για τον Λίτσκα. Να δούμε μέσα στην περιοχή. Με το αριστερό, ωραία φάση, out. Καθώς διανύουμε τις τελευταίες στιγμές του αγώνα, δεν θα αργήσει να σφυρίξει ο Σαμιωτάκης. Σφύριξε ο Σαμιωτάκης, τελικό αποτέλεσμα ΑΟΤ Γιούχτας 0-1 με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Γιαλούση στο 59ο λεπτό.